Σημαντικό πρόβλημα με την επιδρομή από υπτάμενες κατσαρίδες έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες στη Λάρισα, όπου οι πολίτες μιλάνε για αύξηση του πληθυσμού, ενώ οι επαγγελματίες τρέχουν και δεν φτάνουν για τις αποντομώσεις. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης της Λάρισας, η οποία συνεχίζει τους ψεκασμούς σε σημεία με σχάρες, αμέσως μετά τις ειδοποιήσεις των πολιτών. Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή με το θέμα των κατσαριδών. Η ΔΕΗ αλληλοποιεί παρεμβάσεις για την καταπολέμηση παντός είδος ανεπιθύμητων των εντόμων, κατσαρίδες κλπ. Στην πόλη της Λάρισας μετά από διαγνωστική διαδικασία που εργατοποιείται ετησίως. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε προληπτικές ή κατασταλτικές εφαρμογές στα φρεότητα των δικτύων, ακαθάρτων ή ομβρίων της ΔΕΙΑΛ, σε πλατείες και σε σημεία με ιδιαίτερη ιδιομορφία της πόλης. Για να υπάρχει ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός δράσεων τόσο της ΔΕΙΑΛ όσο και των πολιτών. Διευκρινίζεται ότι οι ψεκασμοί των φρεατίων από τη ΔΕΙΑΛ δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της εμφάνισης κατσαριδών, αν δεν γίνει από τους πολίτες συντονισμένη απεντόμηση των οικειών ή των καταστημάτων τους, όπου το πρόβλημα εμφάνισης κατσαριδών είναι έντονο. Άρα το βασικό είναι την ώρα που θα έρθει η ΔΕΙΑΛ που θα μας έχετε ειδοποιήσει να κάνετε και εσείς απεντόμωση στα σπίτια και στα καταστήματα. Οι εφαρμογές απεντόμωσης εκτελούνται μετά από τηλεφωνική ενημέρωση στην υπηρεσία μας. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΕΙΑΛ στα τηλέφωνα 2410-687-199 και 2410-687-179 σε εργάσιμες ώρες και ημέρες ή σε όλες τις μέρες μέσω του email info@deial.gr. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πληθυσμός των κατσαριδών είναι μεγάλος και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν προηγήθηκαν έντονοι χειμώνες. Ωστόσο, από τη ΔΕΙΑΛ συστήνεται οι πολίτες να επικοινωνούν στα διαθέσιμα τηλέφωνα για τη μετρίαση και την αντιμετώπιση του προβλήματος.